Νέοι επαγγελματίες και επιστήμονες καταξιωμένοι στο χώρο τους με αναγνωρισμένη προσφορά στην τοπική κοινωνία. Άνθρωποι με όρεξη να παλέψουν για ένα Ηράκλειο που θα αποτελέσει τον κορυφαίο ευρωμεσογειακό προορισμό και θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών του. Είναι οι νέοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που παρουσίασε σήμερα ο Γιάννης Κουράκης. Πρόκειται για 20 νέους υποψήφιους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους κατέρχονται για πρώτη φορά στις εκλογές της αυτοδιοίκησης, δίνοντας αέρα ανανέωσης στην παράταξη του Γιάννη Κουράκη, η οποία ενισχύεται από το όραμα και την οπτική ανθρώπων που θέλουν να αναπτύξουν μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και υπευθυνότητας με την πολιτική και τους πολίτες, όπως ανέφερε ο Γιάννης Κουράκης, καλωσορίζοντάς τους στη δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375. Άνθρωποι από όλο το κοινωνικό φάσμα. Επαγγελματίες, επιστήμονες, παιδιά του Ηρακλείου που αποφάσισαν να ταχθούν στην πρώτη γραμμή και να βοηθήσουν αυτή τη κοινή προσπάθεια με όλες τους τις δυνάμεις. Νέες και νέοι που αγαπούν το Ηράκλειο, έχουν κοινούς στόχους. Γι' αυτό θέλουν να αναπτύξουν μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, υπευθυνότητας με την πολιτική πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα με τους πολίτες. Νέοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη είναι η Αγγελάκη Ελένη, πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών, υποψήφια διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η Χάρης Αστρινάκη, πτυχιούχος νομικής. Ο Γιώργος Γιάννικας, ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο των κατασκευών και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Φορτέτσας. Ο Δημήτρης Γιαουρτάς, επιχειρηματίας. Ο Απόστολος Κλινάκης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Νίκος Κονταράκης, Γενικός Ιατρός Διευθυντής του Περιφερειακού Ιατρίου Αγίου Μύρωνα. Ο Στέλιος Κτενιαδάκης, χειρουργός, επιμελητής Α στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Η Όλγα Λιδάκη, φαρμακοποιός. Ο Μάνος Μαρκάκης, αθλητικογράφος. Η Δήμητρα Μαρκογιαννάκη, αρχιτέκτον εσωτερικού χώρου και έμπορος. Ο Γιάννης Κουράκης μίλησε με ενθουσιασμό και ικανοποίηση για τη διάθεση συμμετοχής υποψηφίων στη δημοτική κίνηση, την οποία χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά ανεξάρτητη, όχι όμως απολύτικη, όπως είπε. Νέοι και νέες που έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος και η καθημερινότητα δεν αλλάζει προς το καλύτερο αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε τους στόχους και να οθήσουμε τον τόπο μπροστά, ακόμη πιο μπροστά. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη είναι ακόμη ο Νίκος Μαυρωματάκης, οικονομολόγος και μέλος της τοπικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η Μέρη Πατεροπούλου, αρχιτέκτον μηχανικός. Ο Δημήτρης Αϊτάκης, τέος περιφερειακός διοικητής των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης. Ο Γιάννης Μπόκος, χειρούργος οδοντίατρος. Η Γεωργία Στεφανάκη, γνωστή επιχειρηματίας. Ο Απόστολος Φακιανάκης, πτυχιούχος νομικής. Ο Γιάννης Χινάς, τοπογράφος μηχανικός. Η Ευαγγελία Τζανάκη, φιλόλογος, η Κατερίνα Τσουκαλά, διεθνολόγος, πολιτικός σύμβουλος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας και βιομηχανικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ακόμη η Μαργαρίτα Μεσανάκη Χονδράκη, διευθύντρια λογιστήριου. Η δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375 πατά γερά στο παρελθόν, αλλά προσβλέπει στο μέλλον, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου.